Είμαστε εδώ στα Ποσειδόνια 2024 με ένα πολύ κεντρικό, όπως πάντα, περίπτερο τόλπ. Το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, με σημαντική εισφορά και στην τοπική και στην ευρύτερη εθνική οικονομία, δεν θα μπορούσε να λείπει από το σημαντικότερο λαυτιλιακό γεγονός της Ελλάδας. Και όπως κάθε φορά είμαστε παρόντες για να δείξουμε τα επιτεύγματα του λιμανιού μας. Παρόλο που βλέπουμε ότι λόγω των γεωπολιτικών καταστάσεων στην περιοχή υπήρχε μία μείωση και των περιβαλλοντικών κανονών, υπήρχε μία μείωση τουλάχιστον όσον αφορά τα containers. Αλλά γενικά βλέπουμε ότι τα οικονομικά και μέσα στα πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία πήγε καλά. Μιλήστε μας λίγο έτσι για την εξέλιξη από το χρόνο αυτό του οργανισμού. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουμε συνεχώς προκλήσεις. Το γεωπολιτικό περιβάλλον γύρω από την Ελλάδα δεν είναι το πιο σταθερό. Παρόλα αυτά, με τη διοίκηση και τις κινήσεις που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια και που συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη, και τα τελευταία μας αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά, με σημαντική αύξηση της κερδοφορίας σε όλα τα τερματικά, κρουαζιέρα, κοντέιλερ, αυτοκίνητα, ακτοπλοεία και ναυπηγοεπισκευή. Και ταυτόχρονα η μείωση που παρατηρούμε έχει απορροφηθεί από τις νέες υπηρεσίες που έχουμε φέρει μέσα στο κοντέιλερ κατά κύριο λόγο, αλλά και στις άλλες υπηρεσίες, προωθώντας νέους τρόπους μεταφοράς εμπορευμάτων. Πολύ ωραία. Βλέπουμε τώρα, έτσι και μία είναι μεγάλη συζήτηση, αλλά βλέπουμε ότι τα λιμάνια είναι μπροστά σε αυτό που λέμε την ενεργειακή μετάβαση και τις προκλήσεις και τις απαιτήσεις που πλέον καλείται να αντιμετωπίσει και τα χρονοδιαγράμματα του λιμάνιου. Πού βρισκόμαστε όσον αφορά την τεχνολογία, έτσι, αυτή την ενεργειακή μετάβαση? Φυσικά το λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι πρωτοπόρο στην πρωτοβουλία Fit for 55. Ήδη προχωράμε με πολύ γρήγορο ρυθμό ορισμένες θέσεις ηλεκτροδότησης στη λακτοπλοεία και στην κρουαζιέρα. Το πρόγραμμα έχει μπει σε εφαρμογή, έχουν γίνει μελέτες και σύντομα θα δούμε και την έναρξη των έργων. Φυσικά έχουμε πολύ ευρύτερο πρόγραμμα για την απανθρακοποίηση και πιστεύω ότι θα είμαστε πριν από το τελικό χρονοδιάγραμμα που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη υλοποίηση των μέτρων που απαιτούνται για να κάνουμε καλύτερο το περιβάλλον για όλους μας και κυρίως για τους κατοίκους, τους οποίους μας στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Βεβαίως και όλοι δεν θα μπορούσε να μην έχει μια πολύ μεγάλη κοινωνική προσφορά. Θα ήθελα ένα σχόλιο επ' αυτού. Πού βρισκόμαστε φέτος? Φυσικά καταλαβαίνουμε ότι η μεγαλύτερη εταιρεία ίσως του Πειραιά πρέπει να έχει ένα κοινωνικό πρόσωπο. Συνεχίζουμε τις χορηγίες μας και σε φορείς αλλά και σε οργανώσεις που με κοινοφελές έργο στην περιοχή του Πειραιά αλλά και ευρύτερα. Συμβάλλουμε σε αθλητικές διοργανώσεις και φυσικά αυτό θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του 2024. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.